Η οδό Κανακάρη μπορεί να είναι έξοδο τη Πάτρα, όταν υπάρχει έγγραφο τη Τροχέα που τονίζει ότι το ανώτατο όριο ταχύτητα μπορεί να είναι τα 30 χιλιόμετρα. Αυτό ρωτούν οι κάτοικοι μετά την αποκάλυψη του έγγραφου τη Τροχέα, το οποίο έχει αποσταλεί στο Δήμο Πατρέων από τι 13 Αυγούστου. Πραγματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκπλαγήκαμε. Όμω εμεί το περιμέναμε ένα τέτοιο γεγονό, γιατί τα 30 χιλιόμετρα, η όποια αρχή έχει προτείνει, το έχει προτείνει διότι αναγνώρισε έστω και καθυστερημένα, μπορούμε να πούμε μετά από ένα χρόνο που εμεί έχουμε καταθέσει δημόσια τα προβλήματα τη οδού, για την ασφάλεια των δημοτών δεν μπορεί ένα όχημα να κινείται πάνω από 30 χιλιόμετρα. Πρόκειται για ένα έγγραφο που αποτελεί απάντηση σε αίτηση κατοίκου τη οδού Κανακάρη για το τμήμα μεταξύ Αγία Σοφία και Νόρμαν. Στο να κινείται ένα όχημα 30 χιλιόμετρα σε ένα δρόμο που προορίζεται για έξοδο από το κέντρο, ουέ και αλλήμονο η ουρά θα είναι ατελείωτη, Κανεί δεν θα μπορεί άρα να διασύσει το δρόμο σε χρόνους του οποίου σε επιβάλλεται να διασύσει ένα δρόμο να φτάσει στον προορισμό σου και γενικά αυτό τα λέει όλα ότι ο δρόμος, η Κανακάρη, λέμε ναι στη διάνοιξη, ναι στην Κανακάρη αλλά η Κανακάρη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σαν συμπληρωματική είσοδος από τον κόβο Κουρτέση όπω σημειώνεται στο έγγραφο τη τροχιά προ τον Δήμο, και μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικό τμήμα τη υπηρεσία, χρειάζεται η τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μεγίστη ταχύτητα με αναγραφόμενο όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα ανά ώρα, λόγω τη απότομη κατοφέρεια και αλληλουχία στροφών. Και γι' αυτό αναρωτιούνται οι κάτοικοι, με 30 χιλιόμετρα έξοδο προ Αθήνα, εκεί θα δημιουργείται απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.